Καλημέρα από το κατάστημα Αστρίγκος και το εργαλεία.gr. Καλή χρονιά σε όλους και χρόνια πολλά, καλές δουλειές, υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό και ειδικά τη χρονιά που μας πέρασε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς τους πελάτες μας και αυτούς που ψωνίζετε και αυτούς που δεν ψωνίζετε και απλά έρχεστε, περιηγήστε στις εκθέσεις μας, μας παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μας υποστηρίζετε και μας προτιμάτε. Και είμαστε εδώ να διορθώσουμε οποιοδήποτε λάθος ή οποιαδήποτε παράληψη έχει συμβεί. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Βλέπετε εδώ και κάθομαι μπροστά σε κάποια βενζινοκίνητα. Τυχαία είναι τα Nakayama, που είναι και από τα αγαπημένα μας εργαλεία. Μπορούμε να σας προτείνουμε πάρα πολλά. Έχουμε όλη τη σειρά Nakayama και Craft απέναντι. Δεν χρειάζεται να γυρίσει εδώ η κάμερα. Αλλά θέλω να σας πω δύο πράγματα για τα βενζινοκίνητα, γιατί ήδη έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά. Ξεκίνησε δηλαδή η σεζόν. Και εννοείται ότι έχει ξεκινήσει το αλυσοπρίωνο και το κλαδευτικού, ξεκινάει σιγά σιγά και του θαμνοκοπικού. Με παίρνετε λοιπόν και παίρνετε εδώ στην εταιρεία που εξυπηρετούν πολλά άτομα εδώ στους πολίτες μας και ζητάτε ένα φθηνό βενζινοκίνητο εργαλείο. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν να μην πέφτετε στην παγίδα όσον αφορά τη βενζίνη πάντα στο φθηνό. Η βενζίνη, παιδιά, δεν είναι ρεύμα. Δεν είναι το βάλα στην πρίζα, το ζόρισα λίγο λιγότερο. Δούλεψε, εντάξει, θα δουλέψει λίγο λιγότερο. Η βενζίνη είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι, θα έλεγα, ελαφρώς δύσκολο, γιατί υπάρχει το καύσιμο. Άρα θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνετε ένα πριόνι Nakayama, ας πούμε, που είναι γνωσμένης αξίας φτηνό προϊόν από με ένα κινέζικο απλό ή με ένα επώνυμο αλλά λιγότερο φτηνότερης ποιότητας. Γιατί εδώ πέρα έχουμε καρμπιράτερ, έχουμε μίζες, έχουμε χειρόμιζες δηλαδή, έχουμε αγγλίες, έχουμε αλυσίδες να το βγάλω να φαίνεται και καλά, έχουμε λάμες, που όλα αυτά έχουν ποιότητες και ποιότητες. Ξεκινάμε να βλέπουμε ένα πριόνι ίδιο, ένα κλαδευτικό και να λέμε, μα αυτό εδώ το βρήκα το ίδιο, μπορεί να μην είναι ένα Nakayama ή Craft που είναι επίσης καλή μάρκα ή Hyundai, αλλά αυτό που βρήκα εγώ είναι φθηνότερο 20 ευρώ, να πάρω το 20 ευρώ. Παιδιά, η βενζίνη μπορεί να δουλέψει τώρα, μπορεί σε 5 μήνες ή σε μια μέρα να μην δουλέψει. Θα πρότεινα λοιπόν πάντα να στρεφόμαστε σε λύσεις εγνωσμένης αξίας που σας προτείνει το εκάστοτε κατάστημα και εφόσον το εμπιστεύεστε. Εδώ μιλάμε λοιπόν για εμάς και πάντα προτείνουμε προϊόντα τα οποία είναι εγνωσμένης αξίας. Δεν χρειάζεται ένα εργαλείο να είναι μιας πάρα πολύ γνωστής ευρωπαϊκής εταιρείας για να είναι καλό. Ας πούμε εδώ η Nakayama και γι' αυτό διάλεξα να κάθομαι εδώ. Βγάζει τα προϊόντα της πλέον στο ίδιο εργοστάσιο που βγάζει μία από τις μεγαλύτερες, δεν θα ήθελα να πω πια, εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με εργαλεία τύπου παγκοσμίου φήμης και τα βγάζει στο ίδιο εργοστάσιο με ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές στην Κίνα, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά προϊόντα. Επίσης η Craft που είναι από εκεί, δεν θα σγυρίσω την κάμερα, βγάζει προϊόντα που είναι φτηνότερα και βγάζει προϊόντα με καρμπιράτερ Valbro, με λάμα και αλυσίδα Oregon, με μπουζί Champion. Όταν λοιπόν αυτός ο κατασκευαστής ή ο κάθε επώνυμος κατασκευαστής χτίζει ένα προϊόν, πηγαίνει στο εργοστάσιο και ξεκινάει από μια λιγότερο δυνατή φτηνή ποιότητα και λέει θέλω ένα προϊόν με 100 ευρώ πώληση, να μην σας πούμε δολάρια και σας μπερδέψω, να σας πούμε ευρώ. Πηγαίνει στο εργοστάσιο και του λέει για να σου βάλω την καλή ποιότητα της λάμας και της αλυσίδας όπως έχει βάλει εδώ ο φίλος μας ο Nakayama, θέλω και 5 ευρώ ακόμα. Για να σου βάλω Valbro Carbiratel θέλω άλλα 5 ευρώ ακόμα. Για να σου βάλω καλύτερη χειρόμιζα θέλω άλλα 5 ευρώ ακόμα. Εσύ λοιπόν μπορεί να βλέπεις σαν καταναλωτής ότι όλα είναι ίδια, αλλά δεν είναι όλα ίδια. Άρα που καταλήγουμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα προϊόν και να λέμε ότι είναι ίδιο και εξόψεως και να λέμε ότι είναι όλο ίδιο. Όχι, δεν είναι ίδιο παιδιά, είναι διαφορετικό. Και στην περίπτωση λοιπόν της βενζίνης, επιλέγουμε το καλύτερο δυνατό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχουμε όλοι να διαθέσουμε λεφτά να πάρουμε Steel, Husqvarna, Oleo Mac, εταιρείες εξαιρετικής ποιότητας, οι οποίες μπορείτε να κάνετε τέλεια τη δουλειά σας με εγγύηση, σέρβις, ανταλλακτικά, τα πάντα. Πάμε λοιπόν και σε κάτι άλλο, κλείνει το θέμα της βενζίνης. Άρα όταν επιλέγετε βενζίνη και μας παίρνετε τηλέφωνο, καλό είναι να διαλέγετε κάτι εγνωσμένης αξίας. Πάμε λοιπόν και στο άλλο που ήθελα να αναφερθώ. Υπάρχουν πάνω σε αυτό το κομμάτι πάρα πολλά site, κυρίως στο Facebook,
και το αναφέρω γιατί πάλι δεχόμαστε δεκάδες τηλέφωνα και στο διαδίκτυο, στην Google θα δείτε, ακόμα και ελληνικά site γνωστά που αντιγράφουν τουλάχιστον το δικό μας site ή ακόμα και τη γραφή μας και την κατηγοριοποίησή μας. Θα ήθελα να το προσέξετε, γιατί πάρα πολλοί μας παίρνουν και μας λένε έχουμε κάνει παραγγελίες στο εργαλεία.gr, στρίγκος εργαλεία.gr. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι εδώ και 40 χρόνια που έχουμε αυτό το κατάστημα και κάναμε τα πρώτα διαδικτυακά, γι' αυτό έχουμε και το logo εργαλεία.gr. Υπάρχουν άλλοι που έχουν παραμετροποιήσει το εργαλεία.gr με ένα τόνο, αλλάζοντας ένα γράμμα, γράφοντας το με εψιλον γιώτα, λέω τώρα ορισμένα, αλλάζοντας τη γραφή. Δεν μπορούμε εμείς να κινηθούμε εναντίον τους ή μπορεί να έχουν αντιγράψει το μενού μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 site τα οποία έχουν αντιγράψει πλήρως το μενού. Θέλω να προσέχετε πού παραγγέλνετε για να μην γίνεστε κι εσείς, να μην γινόμαστε κι εμείς δέκτης παραπώνων σας χωρίς να φταίμε. Έτσι. Αυτά που σας λέω είναι βασικά και να προσέχετε και σίγουρα τα προϊόντα τα οποία είναι από μιμήσεις. Nakayama, παιδιά, είναι μία. Craft είναι μία. Δεν υπάρχει κάτι craft και κάτι άλλο. Η craft που φέρνει η Unimac και είναι γνωσμένης αξίας για τα λεφτά της, δεν είναι χουσβάρνα και στήλα, είναι πολύ καλή εταιρεία, είναι συγκεκριμένη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι που πρέπει να το προσέξετε. Και εννοείται αυτοί που βλέπετε και παραγγέλνετε ένα προϊόν και μπορεί να δείτε ένα προϊόν και να γράφει steel, λέω μια τυχαία μπράτα γιατί το έχω δει και εγώ, και σε ένα μαγαζί που εγώ δεν έχω στείλει, αλλά σας το λέω, μπορεί να κάνει 500 ευρώ και να το δείτε 100 ευρώ, θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι. Δεν παίζουν τέτοιες διαφορές. Αν παίζανε, να είστε σίγουροι ότι θα τις είχαμε βρει πρώτοι εμείς και θα είχαμε κατεβάσει τη τιμή από το 500 στο 100. Έτσι, ενώ εμείς στα μαγαζιά. Και σας το λέω για εμάς που δεν έχουμε, αλλά το βλέπουμε στα ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, DeWalt, Bosch, Milwaukee, και λέει, μα είναι δυνατόν ο στρίκος, ο τάδε, οδείξε να το πουλάει τόσο ακριβά και να το βρίσκω, και όταν το λαμβάνετε στα χέρια σας, που στην καλύτερη περίπτωση το λαμβάνετε στα χέρια σας, απογοητεύεστε, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις να ξέρετε ότι δεν παραδίδονται τα προϊόντα. Άρα, πάμε στο προκείμενο και το κλείνουμε. Η βενζίνη θέλει πάρα πολύ προσοχή. Φέτος μπορεί να πάρει, του χρόνου μπορεί να μην πάρει. Εμπιστευόμαστε γνωστές μάρκες με αντιπροσώπευση, με σέρβις, με ανταλλακτικά, εγνωσμένης αξίας που να πουλάνε πολλά κομμάτια. Καλή συντήρηση στη βενζίνη είναι το πάνω. Και εννοείται καλός συνεργάτης για να μπορεί να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε συμβεί. Καλή χρονιά, υγεία, καλές δουλειές σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.